Εδώ είμαστε. Πάμε να δούμε πάλι, έτσι, για τελευταία φορά, αυτές τις δύο τιμές. Ζάχαρο 2,12, κάλιο 10,70. Κύριε Λέων, το ζάχαρο σε έναν οργανισμό μπορεί να αυξηθεί εξαιτίας του γεγονότος ότι ο άνθρωπος ο οποίος ανεβάζει ζάχαρο υπέστη κάποιο σοκ εκείνη τη στιγμή? Το ζάχαρο βεβαίως υπάρχει όντως αυτή η πιθανότητα υπεργλυκαιμίας, όπως σαφώς αναφέρεται σε όλα τα βιβλία και στις μελέτες που έχουν μια τέτοια συσχέτιση ζάχαρου με ιατροδικαστικά ευρήματα, αναφέρεται ως παράγοντας αύξηση του ζαχάρου και η μηχανική ασφυξία. Α, ακούστε τώρα. Μηχανική ασφυξία. Πάμε να δούμε τώρα κάτι για το κάλιο. Μία αποκάλυψη της εκπομπής. Γιατί είπαμε, έχουμε αυξημένο ζάχαρο και αυξημένο κάλιο. Πάμε να δούμε το βίντεο και να μας το σχολιάσει και ο κύριος Λέων και ο κύριος Αλεξάνδρου. Παρακαλώ. Σημαντικά ευρήματα τα οποία σύμφωνα με ανώτατους ιατροδικαστικούς κύκλους ρίχνουν φως όχι μόνο στην ώρα θανάτου του μικρού Παναγιώτη το μεσημέρι της 5ης Αυγούστου, αλλά και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε το άτυχο βρέφος, προκύπτουν από τις βιοχημικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθη αφού διακομίστηκε νεκρός στο Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας. Το σημαντικότερο όλων είναι το κάλιο, κύριοι. Κάλιο 5 πάνω από 5 είναι μη συμβατό με τη ζωή. Η τιμή του καλιού είναι κοντά στο 11. Διπλάσια τιμή. Στο θάνατο το κάλιο βγαίνει από το κύτταρο και πάει στα υγεία. Δεν πιστεύω το παιδί να πέθανε μέσα σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο, και να έχουμε τέτοια τεράστια τιμή του καλίου. Είχε πεθάνει ώρα το παιδί, αυτό μας λέτε, κύριε Δημητρόπουλε? Πιστεύω πως ναι. Από τις τιμές του αίματος του μικρού Παναγιώτη, εκείνες οι οποίες προκαλούν επιστημονικό ενδιαφέρον είναι η τιμή του ζαχάρου αλλά και του καλίου. Σημειώνεται ότι, όπως έχει αποκαλύψει το Open τώρα, η τιμή του ζαχάρου στο αίμα του Παναγιώτη ήταν 212, ενώ οι φυσιολογικές τιμές κυμαίνονται από 74 μέχρι 106. Αυτό, σύμφωνα με ιατροδικαστικές πηγές, αποκαλύπτει ότι ο Παναγιωτάκης κατέληξε λίγη ώρα αφού κατανάλωσε το γεύμα του μεγάλα, το οποίο, σύμφωνα με τις καταθέσεις των εμπλεκομένων προσώπων, δόθηκε γύρω στις 10:30. Το σάκχαρο είναι αυξημένο και δίνει πληροφορίες για τον χρόνο θανάτου. Αναλύοντας αυτά τα δεδομένα, το βρέφος πρέπει να κατέληξε 3 τέταρτα μέχρι και μία ώρα μετά το φαγητό. Από την εξέταση προκύπτει ότι η τιμή του καλίου ήταν επίσης αυξημένη, καθώς εντοπίστηκε στο 10,70, με τις φυσιολογικές τιμές να κυμαίνονται από 3,5 μέχρι και 5,1. Τι μπορεί να σημαίνει όμως και τι αποκαλύπτει η συγκεκριμένη τιμή του καλίου? Σύμφωνα με ιατροδικαστικές πηγές αλλά και το βιβλίο του Δημήτρη Ψαρούλη με τίτλο «Ιατροδικαστική από τη θεωρία στην πράξη», στους ασφυκτικούς θανάτους το ποσό του καλίου αυξάνεται, ενώ του χλωρίου μειώνεται. Συγκεκριμένα, στη σελίδα 239 του συγκεκριμένου συγγράμματος αναφέρεται επί λέξη. Στους ασφυκτικούς θανάτους και επί ελάττωσης παροχής οξυγόνου στα κύτταρα αυτά σχηματίζουν μεγαλύτερα ποσά οξέων συνέπεια της αναερόβιας γλυκόλυσης, όπως παραδείγματος χάρη το ποσό του καλίου αυξάνεται ενώ του χλωρίου μειώνεται. Η αντίδραση του οργανισμού στην ασφυξία είναι η εμφάνιση ενώσεων της αδενοσύνης και η αύξηση τοξικών πρωτεϊνών κατά την ώρα της αγωνίας. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την τοποθέτηση της μητέρας του μικρού Παναγιώτη Πόπης στο Open τώρα αλλά και βάσει εκείνων που έχει καταθέσει στις αρχές, λίγα λεπτά πριν τη μία το μεσημέρι βγήκε από το μπάνιο και είδε το βρέφος μελανιασμένο, ενώ δίπλα του βρισκόταν η Ειρήνη Μουρτζούκου. Πήγα και τον πήρα αγκαλιά και δεν ανέπνεε. Αυτομάτως η Ειρήνη μου τον άρπαξε από τα χέρια και άρχισε να κάνει κάρπα. Το παιδί όμως δεν επανήλθε ποτέ. Αμέσως τον μεταφέραμε στο νοσοκομείο που λίγη ώρα αργότερα μας ανακοίνωσαν ότι ήταν νεκρός. Πλέον θεωρώ την Ειρήνη υπεύθυνη για το θάνατό του. Λοιπόν, άρα έχουμε, κύριε Λέων, δύο τιμές. Μας είπατε πριν και πραγματικά έμεινα ενεός ότι η αύξηση του ζαχάρου, επαναλάβετε το να το ακούσει ο κόσμος. Κοιτάξτε, η αύξηση του ζαχάρου με τα ιατροδικαστικά ευρήματα όταν συνδυάζεται ουσιαστικά είναι συμβατή με μηχανική ασφυξία. Μάλιστα. Το ένα δεδομένο. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει ο κύριος Ψαρούλης,
ο Ψαρούλης, στη σελίδα 239 του βιβλίου του. Θέλω να δω λίγο την κάρτα, γιατί εδώ πέρα τα Σαββατοκύριακα, αντί να διαβάζουμε βιβλία και παραμύθια για τα παιδιά, ασχολούμαστε με ιατροδικαστικά συγγράμματα και συνομιλούμε με ιατροδικαστές για να βρούμε και εμείς τι ακριβώς έχει συμβεί. Λέει στη σελίδα λοιπόν 239, στους ασφιχτικούς θανάτους και επί ελάττωσης παροχής οξυγόνου, στα κύτταρα αυτά σχηματίζουν μεγαλύτερα ποσά οξέων, συνεπία της αναρεόβιας γλυκόλυσης, όπως παραδείγματος χάρη το ποσό του καλίου αυξάνεται, ενώ του χλωρίου μειώνεται. Η αντίδραση του οργανισμού στην ασφυξία είναι εμφανίσιμη, είναι εμφάνιση ενώσεων της αδενοσύνης και η αύξηση τοξικών πρωτεϊνών κατά την ώρα της αγωνίας. Αυτά, όχι εγώ, αυτά κύριε Λέων τα λέει ο Ψαρούλης στο βιβλίο του στη σελίδα 239. Υπενθυμίζουμε ότι στο μικρό Παναγιώτη η τιμή του καλίου ήταν 10,70. Ιδιαίτερα αυξημένη. Καμία σχέση με τα νορμάλ επίπεδα. Διπλάσια. Άρα θα ήθελα πρώτα το δικό σας σχόλιο και συνέχεια να ακούσουμε και τον κύριο Αλεξάνδρου. Κοιτάξτε, δεν σας κρύβω ότι κάποια πράγματα τα οποία θέλουμε έτσι να κρατήσουμε για πιο μετά, εντάξει, θα αποκαλύπτετε και εσείς. Έτσι, το ξέρω, γιατί μιλήσαμε νωρίτερα και σας είχα πει ότι έχουμε αυτή την αποκάλυψη σήμερα. Εσείς δεν το γνωρίζετε και μου λέτε πού το βρήκατε, μου λέτε ως εκπομπή αυτό το δεδομένο. Όμως το βρήκαμε γιατί κάνουμε μια έρευνα η οποία είναι ουσιαστική. Το βλέπω και κατά δεύτερο λόγο πρέπει να πω ότι οι κύκλοι που μιλάτε προφανώς και είναι έτσι διαβασμένοι, πολύ διαβασμένοι θα έλεγα. Φαίνεται ότι εν πάση περιπτώσει δεν λένε, αν θέλετε, θεωρίες έτσι από το μυαλό τους, αλλά ουσιαστικά λένε ακριβώς αυτά που αναφέρουν τα διδάγματα της επιστήμης, όπως είναι το συγκεκριμένο βιβλίο, το οποίο πρέπει να σας πω. Ξέρετε, το κάθε βιβλίο, γιατί έχουμε 3-4 βιβλία στην ιατροδικαστική ελληνικά, το κάθε βιβλίο έχει πραγματικά έτσι, σε συγκεκριμένα σημεία, έχει ίσως δίνει μεγαλύτερη έμφαση, μεγαλύτερη ανάλυση κτλ. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι ο κύριος Ψαρούλης είναι από τους καθηγητές εκείνους που μας έχει δώσει τα φώτα του, όχι μόνο σε αυτή την υπόθεση, μας έχει δώσει τα φώτα του, ειδικά όσον αφορά την ασφυξία, νομίζω είναι το πλέον αναλυτικό βιβλίο που έχουμε. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αμφιβολία ότι αυτό που καταγράφει εκεί προφανώς και είναι αληθές, έτσι δεν υπάρχει ουδέ μία αμφιβολία γι' αυτό. Λοιπόν, και πρέπει να πούμε ότι ήταν κάτι το οποίο και εμένα αρχικά δεν σας κρύβω ότι με είχε προβληματίσει. Γιατί με το κάλιο προσδιορίζουμε κατά κάποιο τρόπο και το χρόνο θανάτου. Όμως εδώ σε αυτή την περίπτωση πρέπει να σας πω ότι πέρα από το κάλιο που έχουμε, πέρα από τη γλυκόζη που έχουμε, πέρα από τις καταθέσεις που έχουμε ακούσει, έχουμε και το περιεχόμενο του στομάχου και όλα αυτά συνδυαστικά, ειδικά θα σας έλεγα τα ιατροδικαστικά ευρήματα, οι καταθέσεις είναι εν πάση περιπτώσει επί πολλά ερωτηματικά, αλλά ειδικά τα τρία ευρήματα που έχουμε θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ στον προσδιορισμό του θανάτου. Στο κάλιο λοιπόν, για να φτάσω στο επίμαχο, δεν σας κρύβω ότι βρίσκαμε μία υψηλότερη τιμή από αυτή που αναμένουμε βάσει της ώρας θανάτου. Και αυτή η υπέρβαση της τιμής αιτιολογείται πλήρως από αυτό που μόλις δείξατε. Δηλαδή, επειδή το είδος του θανάτου είναι τέτοιο που αυξάνει το κάλιο, και αυτό είναι βέβαιο, ουσιαστικά, πράγματι, γι' αυτό, ενώ το χρονικό διάστημα που έχει περάσει είναι κάποιων ωρών που αναφέρατε, ουσιαστικά εδώ βρίσκουμε κάλιο αρκετά πιο αυξημένο από αυτό που... Γιατί όλοι διερωτόμασταν στην αρχή, όταν ο κύριος Δημητρόπουλος αποκάλυψε αυτές τις τιμές και ευτυχώς που ο άνθρωπος αυτός έκανε αυτό τον έλεγχο και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Σωτήριο. Είναι σωτήριο για την έρευνα. Σκεφτείτε, κύριε Λέω, να μην υπήρχαν αυτά. Σκεφτείτε να μην είχαμε αυτά, είναι σωτήρια η ενέργεια του κύριου Δημητρόπουλου. Τα ψάχναμε στα έντερα, κύριε Κουσουλέ. Συγγνώμη που το λέω, αλλά επειδή πραγματικά έχω ζήσει τα πάντα που λένε, ειδικά σε αυτή την υπόθεση, θα ψάχναμε. Θα ψάχναμε στα έντερα, στον ηλαιό, θα ψάχναμε να δούμε τι είχε γίνει και τι δεν είχε γίνει. Στο γάλα, στα πατατάκια. Τα πατατάκια, στο γάλα, στο ψάρι, αν είχε φάει. Αυτά τα οποία λέει. Ευτυχώς λοιπόν ο άνθρωπος αυτός έκανε αυτές τις εξετάσεις και έχουμε δύο τιμές. Δύο τιμές οι οποίες είναι ενδεικτικές. Δύο τιμές οι οποίες μας δείχνουν το δρόμο. Κάλιο αυξημένο, 10,70, είναι πολύ αυξημένο το κάλιο, γιατί υπενθυμίζουμε ότι τον Παναγιώτη τον διακόμισαν στο νοσοκομείο μέσα σε κάποια λεπτά. Έτσι, άρα δεν εξηγείται αυτό πόσο αυξημένο το κάλιο. Αυτό το είπαν και οι ίδιοι.
Έρχεται ο ψαρούλης και σου λέει ότι σε ασφυξία το κάλιο αυξάνεται και το χλώριο μειώνεται. Έχουμε το ζάχαρο, το είπε ο κύριος Λέων πριν, εγώ δεν το περίμενα αυτό, δεν το γνώριζα, ότι στο μηχανισμό ασφυξία, στη μηχανική ασφυξία, αυξάνεται και το ζάχαρο. Άρα λοιπόν έχουμε δύο δεδομένα. Να δούμε λοιπόν τώρα τι θα πει η ιατροδικαστική επισήμη και οι κρατικοί ιατροδικαστές, αν κύριε Αλεξάνδρου βρούνε και δούνε κάτι άλλο το οποίο θα μας οδηγήσει σε μία άλλη αιτία θανάτου. Θα ήθελα το σχόλιο και από εσάς, γιατί ξέρω πόσο κι εσείς μελετάτε αυτά τα βιβλία και ιδιαιτέρως του Ψαρούλη, τα οποία πολλές φορές αποτελούν και για εσάς πρόδρομο προκειμένου να καταλάβετε και να έχετε την πλήρη εικόνα σε ό,τι αφορά την ιατροδικαστική διερεύνηση. Καταρχάς, η ιατροδικαστική επιστήμη ξεκινάει μετά από αυτά τα βιβλία. Αναγκαστικά σε όλη την ιατρική η εμπειρία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Οπότε, ένα σύντομο σχόλιο σχετικό με το ζάχαρο και με το κάλιο. Αφορά την ιδέα, την τεκμηρίωση, την ενδυνάμει τεκμηρίωση για τη μηχανική ασφυξία. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε μία προαγωνία, εγώ για παράδειγμα θα σας αναφέρω, αν πάω να ρίξω μια μπουνιά σε έναν άνθρωπο και μου πάρει το ζάχαρο, μπορεί εκείνη τη στιγμή το ζάχαρό μου να είναι 200. Αυτό που λέμε, μου ανέβασε το ζάχαρο. Απ' την άλλη δε, δεν θέλω να σκεφτώ ότι μόνο από το ζάχαρο και από τις τιμές του καλείου θα βγει η αιτία θανάτου. Γιατί σε όλα τα συγγράμματα, αν πάτε να δείτε, το ξέρει πολύ καλά και ο Γρηγόρης Σωμαίων, η γραμμική αυτή σύνδεση που υπάρχει από συναρτήσεις και από μαθηματική φόρμουλα της σχέσης του καλείου με το post-mortem, δηλαδή το πώς τη ώρα έχει παρέλθει αναλόγως με τις τιμές του καλείου από το θάνατο, αυτό δεν είναι ένα στοιχείο που θα σου δώσει την αιτία θανάτου, αλλά το χρόνο θανάτου. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Αν δηλαδή εμείς βγάλουμε μόνο από αυτό το στοιχείο, το κάλιο, την αιτία θανάτου, ουέ και αλλή μονόμα. Όμως, επειδή υπάρχει ακόμα μελέτη, η ιατροδικαστική έκθεση, τοξικολογικά, ιστολογικά, επιφυλαστόμεθα, όλοι μαζί, και όταν θα έχουμε συνολικά τα ευρήματα, θα βγούμε να πούμε ποια είναι η πραγματική αιτία θανάτου. Επαναλαμβάνω κάτι πολύ σημαντικό. Το κάλιο, το οποίο το παίρνουμε από ιαλοειδές υγρό ή από αίμα, εφόσον είχαμε τη δυνατότητα τώρα με το θανατίος να πάρθει, να γίνει αφέμακτη, δεν μπορεί από μόνο του να δώσει αιτία θανάτου. Δεν υπάρχει συνεργασία. Δεν λέμε αυτό, κύριε Αλεξάνδρου, είναι προφανές αυτό. Έχουμε το κάλιο, έχουμε το ζάχαρο. Μπορεί να δώσει επικουρικά μαζί με τα πτωματικά φαινόμενα περίπου την πλην. Δεν υπάρχει ιατροδικαστής που θα σου πει πέθανε στις 4:20. Έτσι υπάρχει μια απόκληση. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχουμε, όπως είπε και ο Γρηγόρης Σωλέων, και όλοι οι ιατροδικαστές μας επιχειρεί που έχουμε αυτές τις ρημάδες, σε εισαγωγικά ρημάδες, τις εξετάσεις αίματος εκτός από την νεκροψία νεκροδομή. Άρα είμαστε πολύ τυχεροί, συμφωνούμε σε αυτό. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε αυτές τις εξετάσεις. Ναι, κύριε Λεόν, απλά να πω εγώ κάτι. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε αυτές τις εξετάσεις, αυτές τις τιμές. Αυτές οι εξετάσεις και αυτές οι τιμές σε συνάρτηση, επαναλαμβάνω, με τον τρόπο με τον οποίο έχει περιγράψει τόσο η Ειρήνη Μουρτζούκου, όσο και η Καλλιόπη, η μητέρα του Παναγιώτη, το πώς βρέθηκε νεκρό το παιδί το μεσημέρι της 5ης Αυγούστου 2024, νομίζω θα πρέπει πλέον να αξιολογηθούν και να μελετηθούν σοβαρά, αν θέλουμε να λεγόμαστε χώρα, από τους κρατικούς ιατροδικαστές και να μην ακούμε αυτές τις κουταμάρες για ηλαιό, για έντερα, για στομάχια και όλα αυτά τα οποία διαρρέουν οι ανώνυμοι κύκλοι σε δημοσιογράφους και δυστυχώς τους παίρνουν στο λαιμό τους. Κύριε Λέων. Ευχαριστώ καταρχάς, έτσι δεν ξέρω με ποια πηγή μιλήσατε, σίγουρα όχι με μένα. Όχι με εσάς, το διευκρινίζω, γιατί εσείς... Σας το λέω εγώ, γιατί βάζω φωσφοριζές στα βιβλία μου ποτέ. Εσάς σας βγάζουμε πονίμως, ούτως ή άλλως δεν χρειάζεται. Έχουμε μιλήσει με άλλους ιατροδικαστές, οι οποίοι
Όταν έρθει η ώρα να εμφανιστούν σε αυτή την υπόθεση, κύριε Λέων, θα κάνουν πάταγο. Γιατί τα έχουν ερευνήσει όλα. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν. Κοιτάξτε τώρα, είπατε κάτι πολύ σωστό. Είπατε καταρχάς ότι πρέπει να ακούσουμε ουσιαστικά και τις κοπέλες τις δύο το τι μας έχουν περιγράψει ως ευρήματα. Είμαι σίγουρος ότι έτσι θα κινηθεί και ο συνάδελφος. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχουμε δύο ανθρώπους, για παράδειγμα, μας λένε άκουσα ένα πυροβολισμό και είδα τον άνθρωπο να πέφτει. Δεν μπορούμε να μην το πάρουμε υπόψη. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θα δούμε είναι αν αυτό που λένε συνάδει με αυτό που βλέπουμε. Κατά δεύτερο, τα εργαστηριακά ευρήματα, πάρα πολύ σημαντικά επίσης. Και επίσης τα εργαστηριακά ευρήματα, ξέρετε, όχι απλά θα μας επιβεβαιώσουν ή θα δέσουν, αν θέλετε, μαζί με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, αλλά μπορούν να μας αποκλείσουν όμως αιτίες. Δηλαδή, για παράδειγμα σας λέω, εάν αυτό το παιδάκι είχε ισχυμία του εντέρου που προχώρησε από το προηγούμενο βράδυ κτλ. Οποιοδήποτε γιατρό ρωτήσετε στην Ελλάδα, όχι εμένα και τον κύριο Αλεξάνδρου που είμαστε ιατροδικαστές και κλινικούς γιατρούς, με CRP 0,2, αυτό είναι εκτός της επιστήμης, έτσι. Δηλαδή είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που άκουσα πριν, ας πούμε, να έχει γραφτεί κάπου, ότι οι χρόνιες λοιμώξεις σε ένα παιδάκι 19 ημερών του δημιούργησαν τη διάμεση πνευμονίτιδα. Αυτά λοιπόν πρέπει να αποφεύγονται και τουλάχιστον έτσι, αν τα λένε κάποιοι άνθρωποι, ας φέρουν και κανένα βιβλίο έτσι, με φωσφοριζέι χωρίς για να τα δούμε κι εμείς. Γιατί μπορεί να είναι κάτι, λοιπόν, κάποιο έτσι σύγγραμμα το οποίο να μην το γνωρίζουμε εμείς. Λοιπόν, κύριε Λέων, εγώ λέω να ότι η πηγή δική μας, γιατί σήμερα κάναμε μια τεράστια αποκάλυψη ό,τι αφορά και το ζάχαρο και το κάλιο, πώς συνδέονται με την ασφυξία, δεν προέρχεται από σας η πληροφορία. Εσείς ούτως ή άλλως δεν βάζετε φωσφοριζέι στα βιβλία. Άλλη είναι η πηγή. Όταν έρθει η ώρα θα την αποκαλύψω. Ναι, θα την αποκαλύψω την πηγή, και επειδή και εσείς και ο κύριος Αλεξάνδρου είστε ιδιαίτερα μελετηροί και τιμάτε την επιστήμη σας, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα και στους δύο. Εδώ θα είμαστε να τα αναλύσουμε όλα τα δεδομένα. Σας ευχαριστώ θερμά. Είστε καλά.